Η όποια λύση, αυτός που θα κληθεί να την εφαρμόσει θα είναι ο λαός και να την βιώσει. Μήπως θα έπρεπε κάποια στιγμή να σκεφτεί η κυβέρνηση να μετρήσει την πραγματική βούληση του λαού για το θέμα της λύσης και η πολιτική ηγεσία στο σύνολό της βέβαια, ώστε προτού αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και προτού βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη λήψης ιστορικών αποφάσεων, να γνωρίσουμε και τι πραγματικά θέλει ο λαός. Αντιλαμβάνομαι το ερώτημα σας, κύριε Κοντζαμάνη, και είναι πολύ λογικό. Την ίδια στιγμή, τι να θέσουμε ενώπιον του κυπριακού λαού. Εκείνο όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα θέσω ενώπιον του κυπριακού λαού ένα σχέδιο λύσης το οποίο εγώ ο ίδιος δεν υποστηρίζω. Θα αναλάβω προσωπικά την ευθύνη, όποια και αν είναι αυτή, όποιες και αν είναι οι επιπτώσεις σε προσωπικό επίπεδο, αλλά για να θέσω ένα σχέδιο λύσης στον κυπριακό λαό, εγώ θα είμαι θειασότης αυτού του σχεδίου. Το επόμενο ερώτημα μου αφορά στον συνεχιζόμενο σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα και σε αυτή τη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τα όποια μέτρα. Τα νομικά, αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει δημόσια τοποθέτηση, αλλά πολιτικά, πόσο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή τη συνεχιζόμενη δράση οικοδομική στα κατεχόμενα και πού αφήνουμε πέραν της αμοχώς του που είναι κυρίαρχο θέμα συζήτησης τη Μόρφου, την Κερίνια και άλλες κατεχόμενες περιοχές σε αυτή τη συζήτηση? Το βασικό όπλο στη φαρέτρα μας είναι τα νομικά μέτρα. Τα νομικά μέτρα τα οποία επεξεργαζόμαστε, είμαστε σε προχωρημένο στάδιο. Νομικά μέτρα τα οποία δεν περιορίζονται στην αμόχωστο, καλύπτουν όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Από εκεί και πέρα αξιοποιούμε και κάποια πολιτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Να σας μιλήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα μια αυξημένη τάση αγοράς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές από τους Ισραηλινούς. Θέσαμε το θέμα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Ακόμη και τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση που υπάρχει με αφορμή τη Γάζα, τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν κάτι, ναι, το απαιτήσαμε να ληφθούν μέτρα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Δεν ζούμε σε ένα αγγελικά πλασμένο κόσμο. Άρα και εμείς και οι ενέργειές μας και ό,τι αποφασίζουμε έχουν ως βασικό κριτήριο πώς να υπερασπιστούμε καλύτερα τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.